Κυρία Μανολάκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Τι κάνετε? Τη μάχη καθημερινά και σε αντίξες συνθήκες όσο μπορεί κανείς. Μάλιστα, με την ελπίδα πώς τα πήγαμε? Μόνο ελπίδα δεν έδωσε, αλλά εδώ αν θέλετε φάνηκε όχι η γέμια του απλώς του κράτους, αλλά η οργή και η αγανάκτηση που δημιουργήθηκε είναι πάρα πολύ δίκαια όταν χιλιάδες κόσμος εγκλωβίστηκε στους πιο κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής και με κίνδυνο της ζωής τους, αβοήθητη. Το λέω γιατί μέχρι τώρα που συζητάμε υπάρχουν ακόμα χιλιάδες, πάνω από 1000 σπίτια χωρίς ρεύμα. Ξέρετε κάτι, κύριε Μανολάκου, άκουσα τον Πρωθυπουργό τώρα το πρωί που μίλησε στο Υπουργικό και είπε ότι ζητούμε συγγνώμη και τέλος πάντων απέτυχε ο τρόπος διαχείρισης και θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Έχω όμως την αίσθηση ότι οι ευθύνες δεν είναι μόνο στην Αττική Οδό, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Δηλαδή για τον κόσμο που εγκλωβίστηκε στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, σε άλλες κεντρικές οδούς, ποιος έχει την ευθύνη και συνολικότερα δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες? Τι λέει το κόμμα σας? Θα σας πω και θα σας θυμίσω πράγματα γιατί τους κρίκους κανείς πρέπει να τους θυμάται. Πρώτον, ρίχνουν το βάρος στην Αττική Οδό, όχι ότι δεν έχει βαριές ευθύνες, βαρύτατες, για να κρύψουν τις ευθύνες που έχουν για τους άλλους κεντρικούς άξονες, Μεσογείων, Κατεχάκη, Λεωφορώ Μαραθώνος και ούτω καθεξής. Μιλάω για κεντρικούς άξονες. Δεύτερον, η Αττική Οδός, η συμφωνία και η σύμβαση που έχουν και δεν έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις και αυτό είναι πρότυπο, η σύμβαση με την Αττική Οδό είναι πρότυπο και για τις άλλες μεγάλους και για τους άλλους μεγάλους οδικούς άξονες που δίνονται στους ιδιώτες. Δηλαδή τι? Διόδια, πανάκριβα, τα οποία και σήμερα πριν από λίγο καιρό αυξήθηκαν. Δεύτερον, η σύμβαση λέει ότι σε περίπτωση ότι υπογράφεται χωρίς να επιτρέπεται στο δημόσιο να φτιάξει παράλληλους δρόμους, δηλαδή ανταγωνιστικούς δρόμους. Άρα διοχετεύουμε τον κόσμο υποχρεωτικά εκεί που έχει διόδια και θα πληρώσει. Και τρίτον, όταν έχει απώλεια εισοδήματος, όπως έγινε με τα μνημόνια, γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε, δεν είχε λεφτά να βγει, να πάει έξω, παρά έξω στην Ήπεθρο ή και στο χωριό του, και στην εποχή της καραντίνας με την πανδημία, πάλι δεν απαγορευόταν να βγει ο κόσμος, τότε δώσανε εκατομμύρια, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, εκατομμύρια, για απώλεια εισοδήματος. Πάντως, κυρία Μανολάκου, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα είπε ότι με τον νόμο της κυβέρνησης... Ακούστε με, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτός είναι ο καθρέφτης ανάπτυξής τους. Δηλαδή, ό,τι φτιάχνουν ακόμα και σε υποδομές που δίνουν σε ιδιώτες είναι μόνο για το επιχειρηματικό κέρδος και όχι για τις ανάγκες των ανθρώπων, για τις ανάγκες του λαού. Εδώ όμως, ο κύριος Μητσοτάκης είπε κάτι διαφορετικό. Λέει ότι στη σύμβαση παραχώρησης πρόσθεσε η δική του κυβέρνηση, είπε, με νόμο ψήφισε η δική του κυβέρνηση, την πρόβλεψη αποζημίωση. Άρα, από τη στιγμή που ένας πολίτης θεωρεί ότι θίγεται ή τέλος πάντων έχει ζημιωθεί από μια εταιρεία που διαχειρίζεται ένα δρόμο, μπορεί να κάνει αγωγή και να ζητήσει αποζημίωση. Έτσι λέει η κυβέρνηση, βέβαια. Ναι. Γιατί έσπευσαν στην κυριολεξία να πούνε ότι ο Πρωθυπουργός πέτυχε 2000 αποζημίωση? Γιατί προσπαθούν με αστείες αποζημιώσεις στην κυριολεξία να σκεπάσουν τις ευθύνες τους για τη μεγάλη ταλαιπωρία και τον κίνδυνο στον οποίο εξέτησαν χιλιάδες οδηγούς. Και πάνε με αυτόν τον τρόπο να προωθήσουν την αγανάκτηση. Σε ό,τι αφορά για τα δικαστήρια κλπ, ας κρατάμε μικρό καλάθι. Μάλιστα. Γιατί και οι νόμοι φτιάχνονται στις ανάγκες, στα μέτρα και στα προνόμια του κεφαλαίου. Η πολιτική ευθύνη κατά την άποψη του ΚΚΕ πρέπει να αποτυπωθείς παρετήσεις υπουργών? Οι παρετήσεις, οι πολιτικές ευθύνες είναι συνολικές.
Οι νόμοι και όλα αυτά δεν προέρχονται από ένα πρόσωπο, αλλά από μια πολιτική. Είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Και βεβαίως όλη της η νομοθεσία έχει την υπογραφή μιας αντιλαϊκής πολιτικής. Γιατί ο ΔΕΔΙΕ δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί. Γιατί είναι τόσο γρήγοροι στο να περνάνε όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις και τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην κυριολεξία όταν είναι, είναι ζητήματα που αφορούν το λαό. Γιατί όταν υπάρχει ένα προβλεπόμενο καιρό και έχουμε τόσες μεγαλοεπίβολες ανακοινώσεις, τελικά βουλιάζουν μέσα στην ανυποληψία τους. Γιατί έχουμε αυξήσει τους λογαριασμούς του ρεύματος, όμως υποσυντηρούμενα δίκτυα. Γι' αυτό και εκτεταμένες οι βλάβες, σε συνθήκες παγωνιάς. Αυτή είναι η πολιτική τους. Θα έχουμε ενδεχομένως κάποια πρωτοβουλία το ΚΚΕ τις επόμενες μέρες με αφορμή τα όσα συνέβησαν με την έλευση της ελπίδας. Όχι μόνο συνέβησαν, αλλά και συμβαίνουν. Και συμβαίνουν. Δηλαδή, οι μέρες που κηρυχτήκανε αργία αρνούνται να πληρωθούν από τον εργοδότη. Συνεπώς, μία απάντηση μπορεί να υπάρχει. Έχετε τέτοια στοιχεία ότι οι εργοδότες αρνούνται να πληρώσουν αυτές? Έχουμε τέτοιες καταγγελίες και έχουμε και παρεμβάσεις. Ενδιαφέρον αυτό. Άρα γι' αυτό οι παρεμβάσεις μας είναι πολλαπλές και μέσα και έξω από τη Βουλή. Ξέρετε ότι την Πέμπτη αύριο συζητιέται και το νομοσχέδιο για τον αναπτυξιακό νόμο, Πέμπτη και Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο θα υπάρχει μεγάλη αγωνιστική παρέμβαση. Καλούν όλα τα εργατικά συνδικάτα στην Αττική. Για την προστασία της ζωής των εργαζομένων και τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων. Μάλιστα. Και τέτοιο κάλεσμα απευθύνουν όλα τα συνδικάτα του λεκανοπεδίου. Και βέβαια είναι και η μεγάλη πορεία Πάτρας Αθήνας που ήδη έχει ξεκινήσει και είχε και ανακοινωθεί. Ουσιαστικά με σύνθημα παλεύουμε για τη ζωή, τη δουλειά και τα δικαιώματά μας. Βλέπετε πόσο επίκαιρα είναι και πόσο επιβεβαιώνονται κάθε μέρα. Για τη ζωή παλεύουμε, για τα δικαιώματά μας παλεύουμε, για την καθημερινότητα μας παλεύουμε, αλλά αυτές τις μέρες η ελπίδα μας τράβηξε την προσοχή και δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι χθες είχαμε 115 νεκρούς από την πανδημία. Όχι μόνο, και σήμερα είχε μεγάλο ποσοστό. Και σήμερα. Και σήμερα. Μιλάμε ότι ό,τι αφορά λαϊκές ανάγκες και η προστασία της δημόσιας υγείας και ειδικά και από την πανδημία, βλέπουμε τελικά ότι όχι μόνο δεν παίρνονται μέτρα προστασίας για τη δημόσια υγεία, αλλά σπρώχνονται στην κυριολεξία στον ιδιώτη για να κερδοφορεί ακόμα και από την ανάγκη για προστασία της υγείας του ανθρώπου. Λέει όμως η κυβέρνηση... Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Σε αντίθεση με αυτό που λέτε, λέει η κυβέρνηση ότι αυτό το 1,5 έτος της πανδημίας στήριξε με πολλά εκατομμύρια το ΕΣΥ, έκανε πάνω από 10.000 προσλήψεις, αύξησε τις ΜΕΘ και τώρα στοχεύει να εξυγχρονίσει τα νοσοκομεία. Ναι. Να πω ότι πιάνεται κυριολεκτικά στα πράσα η κυβέρνηση. Προ-πανδημίας χρειαζόμασταν, έτσι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όχι εμείς, ότι χρειαζόμαστε 3.000 ΜΕΘ. Αυτές οι ανάγκες βεβαίως πολλαπλασιαστήκανε επί πανδημίας. Πόσες έχουμε? Γύρω στις 1.010. Μάλιστα. Δεύτερον, προ-πανδημίας χρειαζόμασταν 30.000 ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό. Τι να σου κάνουν οι 10.000? Και μάλιστα όχι με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Και αυτή τη στιγμή έχουν λείπει ιατρικό δυναμικό και νοσηλευτικό
Ακόμα και αυτά που είναι σε ένα στόλι πάνω από 4.500 τέτοιος ο κόσμος. Η κυβέρνηση είχε πει ότι... Τρίτον, το σημαντικότερο, το νέο ΕΣΥ που σχεδιάζει είναι με κλείσιμο κλινικών ή νοσοκομείων. Και βλέπετε τι γίνεται στο παιδιατρικό της Πεντέλης, που δεν τους αφήνουν ούτε εφημερίες να κάνουν, αλλά και σε άλλα νοσοκομεία και με την ευκαιρία και τώρα με το χιονιά. Στο Σωτηρία δεν είχαν ζεστασιά και δεν πήγε φαγητό. Και σε άλλα νοσοκομεία είχαμε προβλήματα. Άρα, Λάς, αυτό όμως ήταν εξαιτίας του χιονιά, δηλαδή αυτή η κυβέρνηση. Ναι, ναι, αλλά όμως κανείς όταν ξέρει ότι έρχεται χιονιάς και έχουν ειδοποιηθεί και λένε είμαστε παντού έτοιμοι, τέτοια πράγματα και ειδικά σε νοσοκομεία δεν δικαιολογούνται. Αυτή είναι η ουσία. Και να σας πω και κάτι άλλο, για να δείτε ότι οι συνέπειες είναι πολλαπλές ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις. Σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία πηγαίνουν και ιδιωτικοποιούν κομμάτι-κομμάτι ορισμένες υπηρεσίες. Όπως είναι τα μαγειρία, όπως είναι η καθαριότητα. Να λοιπόν οι συνέπειες και σε περιπτώσεις που αποκλείονται λόγω χιονιά. Πείτε μου κάτι, κυρία Μανολάου, γιατί τρέχει και ο χρόνος και μας μείναν 4 λεπτά. Ουσιαστικά. Το ΚΚΕ ήταν από τους πρώτους πολιτικούς φορείς κόμματα που είπαν στους Έλληνες, παιδιά, το εμβόλιο πρέπει να το κάνετε, είναι σημαντικό πράγμα. Η κυβέρνηση έχει πει ότι μέχρι τέλη Μαρτίου, αν δεν εμβολιαστούν περίπου τους 6.000 υγειονομικούς, αυτοί θα βγουν εκτός ΕΣΥ. Ποια θα είναι εδώ η θέση σας? Ναι, η θέση μας και το λέμε καθαρά, δεν μπορεί η υποχρεωτικότητα να συγκαλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης. Αυτοί που δεν εμβολιάζονται είναι για διαφορετικούς λόγους και οι περιπτώσεις πρέπει να ομαδοποιηθούν. Υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος φοβάται να το κάνει, ότι θα έχει συνέπειες στην υγεία του. Εμείς τι ζητήσαμε και το ζητάμε? Να υπάρχει ομάδα γιατρών που θα παρακολουθεί αυτούς που είναι να εμβολιαστούν και πριν, αλλά και μετά τον εμβολιασμό. Οπότε αμέσως δημιουργείται μία εμπιστοσύνη και μία πειθό αποδεδειγμένα ότι τον άλλον τον φροντίζει. Μάλιστα. Άρα με την πειθό, ναι, μπορεί να βοηθήσουν. Αλλά... Στο ενδεχόμενο να απολυθούν αυτοί οι άνθρωποι... Δεν μπορεί και να τους στερήσει και τη δουλειά. Εντάξει. Λέει όμως, απ' την άλλη, δεν μπορεί ο υγειονομικός που είναι στην πρώτη γραμμή να μην έχει εμβολιαστεί. Συμφωνώ, αλλά υπάρχει αιτία και υπάρχουν και τρόποι. Μάλιστα. Και αυτούς δεν τους έχει χρησιμοποιήσει. Ποιοι δηλαδή τρόποι, κατά την άποψή σας, υπάρχουν? Να κάτσει να συζητήσει, να βρει τις αιτίες, το γιατί. Μάλιστα. Το γιατί. Και κυριαρχεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο φόβος και έλλειψη εμπιστοσύνης. Και γι' αυτό δεν χρησιμοποιείται ακριβώς αυτό το δώρο της επιστήμης. Κυρία Μανολάκου, μια τελευταία ερώτηση. Το τελευταίο διάστημα αρχίζει και κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία ένα σενάριο ότι υπάρχουν εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό να πάει σε αλλαγή του εκλογικού νόμου. Έχετε εσείς ακούσει τέτοιες πληροφορίες και αν ναι, μπορεί να κάνει μια τέτοια κίνηση η κυβέρνηση? Ναι, δεν μας κάνει εντύπωση. Πάντα κάθε κόμμα που διεκδικεί την εξουσία προσαρμόζει τους εκλογικούς νόμους στα μέτρα του προκειμένου κάθε φορά να τη διεκδικεί. Όσο το δυνατόν, αν θέλετε, και με χαμηλότερο ποσοστό, κλέβοντας τις ψήφους, γιατί όσο δεν εφαρμόζεται η απλή και ανώθευτη αναλογική, σημαίνει κλεψία ψήφων. Δεν μπορεί ένας βουλευτής της μεγάλου κόμματος να βγαίνει με 3.000 ή 4.000 και ένας μικρού κόμματος να θέλει 13.000. Αυτό είναι κλεψιά, δεν υπάρχει ισότητα. Άρα όταν λέτε απλή αναλογική, λέτε χωρίς το όριο του 3%. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτή είναι η απλή και ανώθευτη αναλογική. Και δεν μπορεί να το διεκδικήσει και να το επιβάλλει σε όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και σε ψήφους γενικών συνελεύσεων ή σωματείων, και να μην το εφαρμόζει. Μάλιστα. Ακριβώς για τη διακυβέρνηση της χώρας. Υπάρχει ενδεχόμενο να πάμε σε αλλαγή εκλογικού νόμου, και ποια θα είναι η στάση σας σε κάτι τέτοιο?
Εμείς το έχουμε πει από την αρχή. Δεν θα είναι καμιά άλλη από τη διεκδίκηση της απλής αναλογικής. Κατανοητό. Λοιπόν, πρόωρες εκλογές θα έχουμε. Είδα εδώ ένα μήνυμα που μου στείλε ένας φίλος από την Νίκαια, ο Σταύρος, και λέει: ρωτήστε το Κουκού, είναι έτοιμο για πρόωρες εκλογές. Μητσοτάκης θα τις κάνει. Αυτή η χρονιά, το 2022, είναι προεκλογική δουλειά, κακά τα ψέματα. Το πότε θα τις κάνει είναι πότε θα εκτιμήσει ότι μπορεί να κερδίσει, ότι μπορεί περισσότερο. Όμως να πω κάτι, ότι οι μεγάλες αλλαγές δεν έρχονται με τις εκλογές, αλλά με τη διεκδίκηση του ίδιου του λαού και με τη μεγάλη πίεση. Μάλιστα. Και γι' αυτό μία πρώτη απάντηση απέναντι σε αυτό το χάος και του χιονιά πρέπει να δώσουμε το Σάββατο στους δρόμους στις 11.30 ώρα στο Σύνταγμα. Εκεί θα είναι το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού και συνεχίζουμε ακόμα πιο πολύ. Μάλιστα. Κυρία Διαμάντο Μανολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Στον Πειραιά φτηνά τη φτηνά. Άλλος κόσμος ο Πειραιάς. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Ναι. Να είστε καλά. Ευτυχώς, για να μην έχουμε περισσότερα θύματα. Καλά να είστε. Καλά. Γεια σας. Ναι, γεια σας.